ενέργεια από τα περισσεύματα και λιπάσματα από τα λιγμένα γίνεται. Και όμως γίνεται. Και μάλιστα στην Κρήτη. Εδώ πλέον έχουμε πραγματικά στην Κρήτη μια παραγωγή ενός εξαιρετικού λιπάσματος, βιολογικού και πολύ χαμηλού κόστους. Η σύπραξη στο πλαίσιο του προγράμματος Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ της εταιρείας SciChem και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων που θα μπορούσαν με σούσες της ενεργειακής κρίσης να δώσουν ανάσα στην οικονομία του τόπου. Ένα έργο που συντονιστής ήταν η εταιρεία SciChem και εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έγινε εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης από τον όμιλό μας και είχε το σκοπό την επεξεργασία του υγρού χωνομένου υπολείμματος που έχουμε από το εργοστάσιο του βιοαερίου, το οποίο επεξεργάζεται οργανικά υπολείμματα από κοπριές, κουτσουλιές, από τα σφαγεία κτλ. Προκύπτει ένα υπόλοιμα το οποίο εμείς επεξεργαζόμαστε στη συνέχεια μέσα από ένα ειδικό σύστημα που αναπτύχθηκε και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, από το οποίο μπορούμε να παράξουμε πλέον ένα υψηλής απόδοσης οργανικό λίπασμα. Ουσιαστικά τα οργανικά υπολείμματα που μέχρι πρότινος μόλυναν το περιβάλλον αξιοποιούνται αφενός ενεργειακά παράγοντας ρεύμα και στη συνέχεια αφού υποστούν περαιτέρω επεξεργασία γίνονται λίπασμα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε και υπολείμματα από ξενοδοχεία, δηλαδή τα τρόφιμα τα λιγμένα, όπως επίσης από τα σούπερ μάρκετ. Τα λιγμένα τρόφιμα δηλαδή μετασχηματίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία σε ενέργεια και σε ένα εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα που τόσο ανάγκη έχει η Κρήτη. Το έργο αυτό συμβάλλει στην κυκλική οικονομία, καθώς τα απόβλητα δεν διατίθενται απλά, τα επεξεργασμένα απόβλητα. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι αυτή η απάντηση σε αυτή την κρίση που έχουμε αυτή την ώρα? Ναι, νομίζω ότι αποτελεί ένα μέρος της απάντησης και αν θέλετε και τονίζει πάρα πολύ τη σημασία της κυκλικής οικονομίας.